Ποιο γιατρό φοβάστε περισσότερο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο, μήπως τον οφθαλμίατρο? Μπα, το πιθανότερο είναι τον οδοντίατρο. Η οδοντιατρική φοβία είναι μία από τις γνωστότερες φοβίες σε ολόκληρο τον κόσμο και η αιτία της, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κρύβεται στην υπιακή μας ηλικία, τότε που ένας μη εξειδικευμένος οδοντίατρος μας χάρισε μία οδυνηρή εμπειρία. Πρέπει λοιπόν εκτός από τον παιδίατρο να μπει στη ζωή μας από πολύ νωρίς και ο παιδοοδοντίατρος. Έχετε κάνει την πρώτη σας επίσκεψη? Θέλετε να την κάνουμε μαζί? Ελάτε. Η παιδοδοντίατρος Άννα Μαρία Βιέρου μας εξηγεί γιατί η στοματική υγιεινή και προστασία πρέπει να ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού πρέπει να γίνει με την ανατολή του πρώτου του δοντιού ή όχι αργότερα από τον πρώτο έτος της ζωής του. Ο λόγος είναι βασικά για να ενημερώσουμε τους γονείς για το τι πρέπει να κάνουν για να φροντίζουν σωστά τα δόντια του παιδιού τους. Πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία η πρώτη στον οδοντίατρο ή στον παιδοοδοντίατρο? Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού θα πρέπει να είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και αυτό είναι εφικτό εάν επισκεφθεί τον παιδοοδοντίατρο. Ο παιδοοδοντίατρος είναι ειδικά ειδικευμένος ώστε να αντιμετωπίζει σωστά τα παιδιά. Ένα μεγάλο κομμάτι της ειδικότητάς μας είναι η ψυχολογία του παιδιού και πώς σωστά θα του φερθούμε ώστε όχι μόνο να μην φοβηθεί, αλλά αντίθετα να φύγει χαρούμενο το ιατρείο. Ναι, ακούγεται λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε. Δεν είναι δύσκολο καθόλου, πιστέψτε με, αν αντιμετωπιστεί το παιδί σωστά. Τα παιδιά είναι καλοπροαίρετα, τα παιδιά έρχονται με θετική διάθεση και αν τους φερθούμε σωστά, μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι ασθενείς. Τα νεογυλά δόντια είναι πολύ σημαντικά ή επειδή θα τα αλλάξει το παιδί δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα μόνιμα? Τα παιδικά δόντια είναι πολύ σημαντικά για πολλούς λόγους. Βοηθάνε την μάσηση, βοηθάνε την ομιλία, την αισθητική του παιδιού και τη γενικότερη υγεία του. Ένα υγιές παιδικό στόμα συμβάλλει στη γενικότερη υγεία του παιδιού. Ένα παιδάκι με χαλασμένα δόντια σίγουρα έχει επιβαρημένη υγεία για πολλούς λόγους. Στοματικές συνήθειες όπως ο θυλασμός του δαχτύλου ή πύλα μας δημιουργούν πρόβλημα στα δόντια μας και αν ναι, πότε πρέπει να σταματούν? Ο θυλασμός του δαχτύλου και η πυπύλα μπορούν να επηρεάσουν την διάταξη των δοντιών εφόσον γίνονται με ένταση. Δηλαδή υπάρχουν παιδάκια που μπορούν να θυλάσουν το δάχτυλό τους ή να έχουν πυπύλα και να μην δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στα δόντια τους, αλλά που έχουν τη συνήθεια αυτή και την κάνουν με μεγαλύτερη ένταση. Μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στα δόντια τους. Όμως, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε ένα παιδί να διακόψει τη συνήθεια σε πολύ μικρή ηλικία. Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ηλικιακό στο οποίο εσείς βάζετε ένα στόπ ή όχι? Κοιτάξτε, λέμε για ψυχολογικούς λόγους μέχρι την ηλικία περίπου των 6 ετών. Ναι, μεν παροτρύνουμε το παιδί ότι τώρα μεγαλώνεις κλπ. Αλλά δεν είμαστε πιο ας πούμε επιθετικοί στη συμπεριφορά μας. Ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα δόντια των παιδιών? Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα στην αγγλική ηλικία είναι δυστυχώς η τεριδόνα. Η τεριδόνα αποτελεί την πιο συχνή λοιμώδη νόσο της παιδικής ηλικίας. Είναι πιο συχνό ακόμα για το κοινό κρυολόγημα. Είναι πολύ συχνή στα παιδιά δυστυχώς και γι' αυτό φωνάζουμε πολύ για την πρόληψη. Η πρόληψη είναι το να μην τρώνε γλυκά μόνο ή και άλλα πράγματα? Η πρόληψη δεν είναι μόνο το να μην τρώνε γλυκά. Η πρόληψη είναι βεβαίως το να μην τρώνε γλυκά, αλλά δεν χαλάνε μόνο τα γλυκά. Τα δόντια τα χαλούν οι υδατάνθρακες γενικώς και οι υδατάνθρακες τρώμε σχεδόν με κάθε δουλειά που βάζουμε στο στόμα. Και το ψωμί και τα ζυμαρικά. Το ψωμί και τα ζυμαρικά και τα φρούτα έχουν υδατάνθρακες και το γάλα έχει υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες υπάρχουν στη διατροφή μας, γι' αυτό το θέμα είναι βεβαίως να αποφεύγουμε τα γλυκά, αλλά να διατρεφόμαστε σωστά. Ένας βασικός παράγοντας είναι το πώς τρώμε και όχι μόνο το τι τρώμε. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο κρατάει πολλή ώρα την τροφή του στο στόμα, δηλαδή είναι σε πολλή ώρα σε επαφή με τα δόντια η τροφή, μπορεί να έχει πολύ περισσότερο χαλασμένα δόντια από ένα παιδάκι που είναι πιο λέμαργο
και τρώει πιο γρήγορα. Περιθωριστικό είναι λίγο αυτό, σας διακόπτω για να ρωτήσω, γιατί μαθαίνουμε να τρώμε αργά. Ότι αυτό θέλουμε είναι να τρώμε αργά, αλλά ξέρετε ότι πολλά παιδάκια στη μικρή ηλικία μπορούν να κρατήσουν μια μπουκιά και 5 και 10 λεπτά στο στόμα τους, άμα είναι ανώρετα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για την υπερβολή. Ναι, μιλάμε για την υπερβολή, αλήθεια. Γι' αυτό ένας κανόνας είναι να μαθαίνουμε τα παιδιά μας από νωρίς να έχουν ώρες φαγητού και στα μεσοδιαστήματα το στόμα να μπορεί, όπως λέμε, να αναπαυθεί. Μάλιστα. Το βραδινό γάλα. Το βραδινό. Το δίνουμε συνήθως στο βιβερό και όλα για να ησυχάσουν τα μωράκια μας και να κοιμηθούν. Το γάλα αποτελεί, όπως ξέρουμε όλοι, μια πολύ βασική και υγιεινή τροφή για τα παιδιά. Όμως, το γάλα, εάν παραμείνει στο στόμα, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές μετά από, με χρήση βιβερό. Αν μείνει λοιπόν στο στόμα, πάνω στα δόντια, ειδικά όλη νύχτα, μπορεί να δημιουργήσει εκτεταμένες βλάβες στεριδόνα στα δόντια των παιδιών, διότι το γάλα περιέχει γαλακτόζα που είναι δανά. Είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα και ο μητρικός θυλασμός μπορεί να δημιουργήσει στεριδόνα στα δόντια των παιδιών. Και το μητρικό γάλα περιέχει γαλακτόζα. Ένας άλλος κανόνας βεβαίως, μια άλλη πρόταση, είναι να καθαρίζονται τα δόντια του παιδιού αυτό από πολύ πρόκειται. Μικρή ηλικία, είτε με μια γάζα στο νεογνώστο, πολύ μικρό παιδάκι που μόλις έβγαλε τα πρώτα δόντια του, με μια γάζα για να καθαρίζονται τα δοντάκια του, ή με μια παιδική οδοντόβουστσα. Και πλέον, σύμφωνα με τις καινούριες οδηγίες χρήσης φθορείου και φθορείου χονοδοντοπαστών, οι φθορείους οδοντόπαστες μπορούν να χρησιμοποιούνται από την πολύ μικρή ηλικία των παιδιών. Και να διαλέγουμε πάντα παιδικές. Οι παιδικές οδοντόπαστες έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε φθόριο για λόγους ασφάλειας και πιο ευχάριστη γεύση. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι στα πολύ μικρά παιδάκια θα χρησιμοποιούμε ένα ίχνος οδοντόπαστες πάνω στον τόπο τους. Ελάχιστη ποσότητα. Σε ποια ηλικία το ξεκινάμε αυτό? Από τότε που θα βγουν τα πρώτα φθορά. Α, μπορούμε. Αλλά πάρα πολύ πολύ λίγο. Βεβαίως. Πιο φυσιολογική ποσότητα του ενός φουντουκιού που συνηθίζουμε να λέμε, από πότε? Το φουντούκι έχει γίνει μπιζέλι. Α, ωραία. Καταφέρνουμε τα χρόνια. Και στη μικρή ηλικία επιμένουμε ότι πρέπει να είναι ένα ίχνος οδοντόπαστες πάνω στον οδόντο. Ίχνος στην κυριολεξία. Πότε ξεκινάμε κανονικά, πείτε. Μια μικρή επάλυψη με λίγη οδοντόπαστα. Πότε ξεκινάμε να βάζουμε κανονικά, δηλαδή το ντόκρεμά στην οδοντόπαστα? Ποτέ δεν βάζουμε κανονικά, όπως λέμε στις διαφημίσεις, μία λωρίδα, μία γραμμή οδοντόπαστας, ποτέ. Φτάνουμε στο μέγεθος μπιζελιού, στα παιδάκια έτσι κι αλλιώς. Μπορούμε να πάμε στο φουντούκι, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό για εδώ στο βουλίο και από τα 4-5 και μετά. Από τα 4-5 και μετά. Πολλές συχνά οι οδοντίατροι μας λένε να κάνουμε φθοριώσεις στα παιδιά. Πόσο απαραίτητες είναι? Επειδή λοιπόν, όπως είπαμε, η τριδόνα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας, είναι καλό οι φθοριώσεις να ξεκινάνε από νωρίς, ώστε να βοηθούμε τα δόντια να μην χαλάσουν. Η φθορίωση λοιπόν ξεκινάει, σύμφωνα με τις διεθνείς ακαδημίες και εταιρείες, από την ηλικία των 3,5 ετών του παιδιού. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που εμφανίζουν εγγραφική τεριδόνα, δηλαδή τεριδόνα σε πολύ μικρή ηλικία, και τα παιδάκια αυτά θα χρειάζεται να κάνουν φθορίωση και από μικρότερη ηλικία. Πριν τα 3,5 και πιο συχνά από τους 6 μήνες που κατά γενικό κανόνα γίνεται η φθορίωση. Οπότε αυτό πρέπει να θυμούνται κυρίως και πρωταρχικά οι γονείς, ότι ακριβώς, οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι πρέπει τα παιδιά να πλένουν τα δόντια τους, και το άλλο είναι ότι πρέπει να πλένουν τα δόντια τους σωστά. Mm. Και τον τρόπο βουρτσίσματος θα τον δείξει ο παιδοδοντίατρος στο παιδί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.